Αγαπητοί δασκαλικοί συμμαθητές, καλώς ήρθατε λοιπόν στο έμπορο σχολείο. Οφείλω να ομολογήσω ότι όταν με καλέσανε να δώσω μια ομιλία για να μοιραστώ μαζί σας αυτά τα οποία βίωσα εγώ ως βραβευτής από τον ΙΜΟΠ, οφείλω να ομολογήσω ότι πραγματικά δυσκολεύτηκα. Λέω, τι θα ετοιμάσω τώρα σαν διαφάνειες, τι θα τους πω. Είναι πολύ δύσκολο να μπορείς να περιγράφεις συναισθήματα τόσο έντονα σε μια τέτοια, έτσι, σε ένα σχολείο. Πρέπει να το κάνεις επιστημονικά. Οπότε αυτό το οποίο προτίμησα να κάνω είναι να μοιραστώ μαζί σας εικόνες και όχι τόσο κείμενο. Βάζω λοιπόν αυτές τις δύο φωτογραφίες, τις οποίες ήδη έχετε δει, και πραγματικά ευχαριστώ τον καθηγητή Χατζηδίου για την εισαγωγή και για τα πολύ καλά του λόγια. Όπως είπε και ο ίδιος, τον έχω δει μόνο σε μία φορά είχαμε ειδωθεί, όπως είπε και ο ίδιος, και πραγματικά τον γνώρισα την ημέρα της βράβευσής μου. Και το γεγονός ότι βραβεύτηκα από τον ΙΜΟΠ, έχω την αίσθηση ότι κάνει πάρα πολύ πιο σημαντική τη βράβευση, τουλάχιστον για μένα προσωπικά, διότι με βραβεύσαν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά δεν ήξερα. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και η πρωτοβουλία του ΙΜΟΠ, αυτή καθ' αυτή, σαν βράβευση ενός νέου ουρολόγου, θεωρώ ότι είναι εξαιρετική και νομίζω ήδη έχετε ακούσει πάρα πολλά λόγια για το τι μπορεί να δημιουργήσει αυτό στο μέλλον και πώς μπορεί να διεγείρει και τους νέους ουρολόγους για να προσπαθούν για το καλύτερο. Αυτές τις δύο φωτογραφίες λοιπόν τις έχω βάλει, διότι έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Και το κοινό χαρακτηριστικό είναι αυτός ο άνθρωπος. Εγώ τον θεωρούσα κοινή παράμετρο πλέον, παρά το ότι είναι ένα καθαρά τυχαίο γεγονός. Ο καθηγητής παρευρίσκεται πάντοτε, τουλάχιστον σε αυτές τις δύο φορές που βραβεύτηκα εγώ, ήταν εκεί. Πλέον εγώ τον έχω άρρηκτα συνδεδεμένο με αυτές τις εξαιρετικές εμπειρίες στη ζωή μου. Και επειδή μέχρι στιγμής δεν έχω ακούσει κανένα χειροκρότημα, θα ήθελα ειδικά για τον καθηγητή και για το ΙΜΟΠ να χειροκροτήσουμε όλοι μαζί. Γιατί για μένα προσωπικά είναι έμπνευση και οφείλω να το ομολογήσω. Όλη αυτή η φρεσκάδα, όλη αυτή η πρωτοβουλία του ΙΜΟΠ, όλα αυτά τα οποία ακούω είναι πραγματικά έμπνευση και τα ζηλεύω. Και ελπίζω να συνεχιστούν και να είμαστε όλοι αρρωγοί στο να μπορέσουν να γίνουν περισσότερα πράγματα. Λοιπόν, προχωρώντας τώρα στο βίωμα λοιπόν το δικό μου, νομίζω ότι είστε ο Χριστιανό Ρονάλντο, είστε ο Τζορτζ Κλούνεϊ, είστε ένα απλό παιδί που παίρνει αλφα με τόνο. Η χαρά που προσλαμβάνουμε είναι πάνω κάτω ίδια. Και είναι πάρα πολύ έντονα τα συναισθήματα. Άρα λοιπόν τα πρώτα συναισθήματα που μπορεί να έχει ο καθένας είναι σίγουρα η χαρά. Από εκεί και πέρα βεβαίως υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία μπορούμε να σκεφτούμε και τα οποία θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Είναι τόσο πολύ έντονες οι εμπειρίες αυτές λοιπόν, που πραγματικά μένουν αξέχαστες. Και αυτό που λένε οι διάφοροι ψυχολόγοι είναι ότι πραγματικά τα έντονα αυτά συναισθήματα λειτουργούν σαν πινακίδες φωτεινές μέσα στο μυαλό μας και μας κάνουν και θυμόμαστε. Και επειδή βρισκόμαστε σε επιστημονική συνάντηση, εγώ θα πρέπει να σας φέρω μια μαγνητική τομογραφία δυναμική του εγκεφάλου του εκείνη τη στιγμή, να δείτε τι γινότανε. Δεν το έχω δυστυχώς. Άρα λοιπόν θα προχωρήσω στο να σας πω ακριβώς πώς αισθάνθηκα εγώ εκείνη τη στιγμή. Αυτό το έχω βάλει, διότι μου κάνει φοβερή εντύπωση, είναι πάλι προς Θεσσαλονικής. Αναφέρεται αυτό εδώ το εδάφιο του Απόστολου Παύλου, ότι πρέπει να ευχαριστούμε πάντοτε γιατί είναι το θέλημα του Θεού. Η Θεσσαλονίκη είναι και αυτή μέσα στην όλη διαδικασία της εμπειρίας μου και τις δύο φορές, οι δύο βραβεύσεις μου πήγαν στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό αυτομάτως, πέρα από την πρώτη πολύ έντονη χαρά, είναι οι δασκαλοί μας. Διότι έχουμε να κάνουμε με δασκάλους, μας παθαίνουν κάποια πράγματα. Και όλοι οι άνθρωποι με τους οποίους ερχόμαστε σε επαφή και μας μαθαίνουν το πώς να σκεφτόμαστε, το πώς να χειρουργούμε, διότι έχουμε να κάνουμε χειρουργική ειδικότητα, είναι μια τέχνη. Ο ακαδημαϊκός τρόπος σκέψης που μπορεί να μας μπολιάσουν, εγώ προσωπικά μπολιάστηκα πάρα πολύ έντονα από έναν ακαδημαϊκό τρόπο σκέψης, ειδικά από τον καθηγητή μου, τον κ. Κωνσταντινίδη, στην Πανεπιστημιακή του Λαϊκού. Όλοι αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι με τους οποίους συνδιαλεγόμαστε καθημερινά, λέμε τις απορίες μας, πολλές φορές ακούμε και άσχημα πράγματα, μπορώ να πω. Όλα αυτά νομίζω λειτουργούν στον εκπαιδευτικό μας χώρο, λειτουργούν θετικά, δεν λειτουργούν ποτέ αρνητικά, αρκεί να τα προσλαμβάνουμε με τον σωστό τρόπο. Επομένως, νομίζω ότι το να φέρω στο μυαλό μου όλους τους δασκάλους μου
και όλους τους ανθρώπους τους οποίους πιστεύω και συνεχίζω να συνεργάζομαι με έχουν βοηθήσει σε αυτή την πορεία, ήταν το άμεσα επόμενο. Πριν από λίγο ο καθηγητής είπε ότι σαφώς δεν υπάρχουν χαμένοι. Και όλες αυτές οι εκφράσεις του στείλω ότι η δεύτερη θέση είναι ο πρώτος χαμένος ή ότι αν δεν κερδίσεις είσαι τίποτα, θεωρώ ότι συγκεκριμένα για την βράβευση αυτή, επειδή είχα άλλους 8 συνυποψηφίους, τους οποίους δυστυχώς δεν έχω πάθει τα ονόματα τους ακόμα και θα ήθελα να τα μάθω, ήταν όλοι σάξι, είναι όλοι νικητές. Το γεγονός ότι είχαν τη θέληση και έβαλαν τις υποψηφιότητες τους για αυτή τη βράβευση πιστεύω ότι δείχνει ότι υπάρχει πολύ σημαντικό δυναμικό στην Ελλάδα, ότι υπάρχουν συνάδελφοι που πραγματικά πιστεύουν στον εαυτό τους, θα συνεχίσουν να κάνουν πολύ καλά πράγματα, να προωθούν όχι μόνο τον εαυτό τους αλλά και την ελληνική ουρολογία. Άρα, επομένως, δεν υπάρχουν χαμένοι. Υπάρχουν πάντοτε νικητές σε αυτές τις διαδικασίες βράβευσης. Και νομίζω ότι ακόμα και αν δεν βραβευτείς την πρώτη φορά, θεωρώ ότι θα συνεχίσεις να προσπαθείς πολύ δυνατότερα για την επόμενη. Μετά βεβαίως από το γεγονός ότι θα έπρεπε να ευχαριστήσω και τους συμποψηφίους μου, το πολύ έντονο πράγμα στο μυαλό μου είναι βεβαίως οι άνθρωποι που αδίκησα και οι άνθρωποι που αγαπάω. Και βεβαίως δεν είναι κάποια άλλη την οικογένειά μου. Διότι έχω χαραμίσει πάρα πολλές ώρες πραγματικά μακριά τους και στο εξωτερικό και στο σπίτι μου το ίδιο, προσπαθώντας να κάνω όλα αυτά τα οποία έχω κάνει στη ζωή μου, τα λίγα τουλάχιστον. Άρα λοιπόν το να σκέφτομαι την οικογένειά μου αφενός μένα από την πλευρά του ότι τους αδίκησα, απ' την άλλη όμως ότι τους έκανα περήφανος, είναι ένα πολύ σημαντικό βίωμα, το οποίο νομίζω έρχεται άμεσα στη συνέχεια. Πέρα λοιπόν από τη χαρά, από τις ευχαριστήσεις που θα έπρεπε να σκεφτώ όλα αυτή τα έντονα συναισθήματα, πλέον αυτό το οποίο σκέφτεσαι πια είναι μια πολύ έντονη ευθύνη. Και πραγματικά το να βραβεύεσαι από συναδέλφους σου και από ανθρώπους οι οποίοι, όπως είπα προηγουμένως, δεν σε ήξεραν καν, σου δίνει μια φοβερά μεγάλη κινητήριο δύναμη στο να μπορέσεις να συνεχίσεις να κάνεις όχι απλά αυτά που έκανες, και να συνεχίσεις να κάνεις ακόμα περισσότερα. Εγώ οφείλω να ομολογήσω ότι παρά το ότι ήμουν πάντοτε θειασότης του ακαδημαϊκού τρόπου σκέψης, ήθελα να ακολουθήσω πανεπιστημιακή καριέρα. Το προσπαθώ ακόμα και ευτυχώς το Καρολίνσκα μου έχει δώσει αυτή τη δυνατότητα. Αυτό το οποίο σκέφτηκα όταν ξεκίνησα την εμπειρία μου στον ιδιωτικό τομέα, που είναι πολύ μικρή, με τον τελευταίο ένα χρόνο, ήταν ότι πραγματικά δεν περίμενα να διατηρήσω αυτό το ρομαντικό τρόπο σκέψης που είχα. Γιατί όταν ξεκίνησα να κάνω μελέτες, όταν ξεκίνησα να κάνω κλινικές έρευνες, να γράφω, να κάνω δημοσιεύσεις, να συμμετέχω και να συνδιαλέγω με διάφορους συναδέλφους στο εξωτερικό, δεν περίμενα ποτέ ότι θα συνέχισα να το κάνω αυτό. Νομίζω το είπε και ο ίδιος ο καθηγητής προλίγου. Πραγματικά όμως, αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι όταν βραβεύεσαι και έχεις αυτές τις δυνατότητες, είναι κάτι το οποίο πραγματικά σε κάνει να συνεχίσεις να προσπαθείς και σε κάνει να συνεχίζεις να προσπαθείς πάντοτε για το καλύτερο. Άρα έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία και νομίζω ότι θα συνεχίσω αυτό να λειτουργούν για μένα κατά τον τρόπο. Η φιλοτέχνηση του βραβείου αντικατοπτρίζει πλήρως το τι είναι αυτό το βραβείο για μένα. Είναι μια χείρα βοηθείας από ανθρώπους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί και για μένα, να με βοηθήσουν να ανέβω, να προσπαθήσω να εξελιχθώ παραπάνω. Είναι μια πηγή έμπνευσης και νομίζω ότι όλοι οι νέοι συνάδελφοι θα πρέπει να το βλέπουν έτσι, τώρα που γνωρίζουν για αυτή την ιστορία. Νομίζω ότι ο δρόμος μας είναι πάρα πολύ σκληρός, είναι πολύ δύσκολος. Πάρα πολλοί συνάδελφοι, νέοι, άξιοι, ήδη έχουν φύγει στο εξωτερικό δυστυχώς, γιατί δεν έχουν τις δυνατότητες να κάνουν την καριέρα τους εδώ στην Ελλάδα. Και νομίζω ότι οι πρωτοβουλίες σαν και αυτές μας βοηθούν όχι απλά να παραμένουμε, αλλά να έχουμε το κίνητρο να δίνουμε το καλύτερο εαυτό μας. Υπάρχει ένας κίνδυνος όμως. Και αυτός ο κίνδυνος είναι ότι μπορεί να πάρουν τα μυαλά αέρα. Και αυτό λοιπόν εγώ προσπαθώ να το αποφύγω. Πρέπει να είμαστε πολύ καλά με τα πόδια μας πατημένα στη γη, να μην σκεφτόμαστε πολύ μεγαλόπνο. Βεβαίως είναι πολύ σημαντικό να έχεις φιλοδοξίες, να έχεις οράματα, να προσπαθείς για αυτά, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να παραμένουμε ταπεινοί σε αυτό που κάνουμε και να συνεχίσουμε να προσπαθούμε για το καλύτερο. Πριν από λίγο ο καθηγητής σας έδειξε μια διαφάνεια και βρήκε και εγώ ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, το οποίο έχει να κάνει με μια εξαιρετική προσπάθεια στο NIH,
το οποίο αφορά τα CTSA Awards, αν μπείτε στο internet το δείτε, είναι τα Clinical and Translational Science Awards, για τα οποία στην Αμερική έχουν τουλάχιστον 500 εκατομμύρια δολάρια budget για να ενισχύσουν το έργο 60 ιδρυμάτων, ακαδημαϊκών και μη. Και νομίζω ότι ο συγκεκριμένος συγγραφέας, μέσα σε αυτά εδώ τα οποία σας έχω γράψει και συγγνώμη για τα αγγλικά, έχει νομίζω κάνει μια περίληψη όλων των στόχων που μπορούμε να έχουμε σε μια βράβευση. Και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο γιατί. Γιατί θέλουμε να προωθήσουμε την ποιότητα και την πρακτική της ιατρικής της ίδιας, την εφαρμογή της ιατρικής, να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα, να προσπαθήσουμε να προωθήσουμε την εκπαίδευση νέων επιστημόνων και ερευνητών, να βελτιώσουμε βεβαίως την κλινική, την κλινική έρευνα και ειδικά σε πράγματα τα οποία δύσκολα ασχολούμαστε, να αναγνωρίσουμε τους νέους ηγέτες, εξού βεβαίως και η βράβευση σημερινή, να διεγείρουμε ακόμα περισσότερα projects και βεβαίως να βάλουμε την ίδια την κοινωνία να συμμετέχει. Άρα λοιπόν μια βράβευση δεν έχει να κάνει μόνο με το βραβευθέντα τον ίδιο, αλλά και με το γεγονός η ίδια κοινότητα μαθαίνει και θέλει να μπει στη διαδικασία να συμμετέχει. Τέλος, αν με ρωτούσε κανείς μέσα σε όλο αυτό το βίωμα το οποίο έζησα, αν υπήρχε κάποιο κλειδί της επιτυχίας, θα έλεγα πως μάλλον είναι η δουλειά κατά βάση. Βρήκα αυτό εδώ το οποίο πάλι συνοψίζει αρκετά πράγματα τα οποία πρέπει να κάνει κάποιος. Όμως θα τελειώσω με αυτό εδώ. Που είπε ο Steve Jobs ότι πραγματικά για να μπορείς να κάνεις πολύ σημαντική και σπουδαία δουλειά πρέπει να αγαπάς αυτό που κάνεις. Άρα αυτό προτρέπω όλους εσάς, ότι πρέπει να αγαπάτε αυτό που κάνετε, να μην το βλέπετε σαν αγκαρία. Η επιστήμη μας είναι πάρα πολύ ωραία. Πρέπει να είμαστε ενθουσιώδεις και νομίζω ότι βραβεύσεις σαν κι αυτές και όλα αυτά τα συναισθήματα τα οποία μπορούμε να δημιουργήσουμε είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες, έτσι ώστε να μπορούμε και ήδη να εξελισσόμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.